Πολλές προσδοκίες έχουν επενδυθεί για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Για τις προσδοκίες αυτές, αλλά και για τις εξαγωγικές επιτυχίες της επιχείρησης χρωμάτων Vitex, θα μας μιλήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίδης. Επιτέλους ήρθε η ώρα σας να παραλάβετε βραβείο και όχι να βραβεύσετε. Πρόεδρος της Vitex, αλλά και του Ελληνοκινέζικου Εμπορικού Επιμελητηρίου. Απομένει βέβαια μόλις ένα βραβείο πριν από τη λήξη της διοργάνωσης, γι' αυτό θερμή παράκληση την υπομονή σας. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Σπύρος Κλενάς, όπως άλλωστε έχει ζητήσει. Καλησπέρα σας. Μπορώ να πω ότι έχω τριπλή ιδιότητα, όχι διπλή. Δηλαδή, είμαι πρόεδρος εκτελεστικός της αδελφή Γιαννίδη ΑΕ, τα χρώματα Vitex. Είμαι πρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Ήμουνα για χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και τώρα είμαι επίτιμος πρόεδρος. Αυτά δεν έχουν σημασία περισσότερο. Είναι η ουσία που μαζευτήκαμε σήμερα. Η εταιρεία, η αδελφή Γιαννίδη, τα χρώματα Vitex, κατόρθωσε φέτος, έχει πολύ καλά αποτελέσματα, πλήρωσε μέχρι την τελευταία υποχρέωσή της στις συγκεκριμένες μέρες που προβλεπότανε. Έχουμε ευχαριστημένο προσωπικό και ακόμα περισσότερο προχώρησε πλέον τον Μάρτιο αυτού του έτους, του 2016, σε μια καινούργια σειρά προϊόντων που κάναμε έρευνα 4 χρόνια, πήραμε όλα τα πιστοποιητικά και είναι χρώματα για σκάφη αναψυχής. Το οποίο, επειδή έχουμε σκληρό ανταγωνισμό από ξένες εταιρείες, φροντίσαμε να είναι πάρα πολύ καλό στην ποιότητα και να μπορέσει να υποστηριχθεί και κατά την εφαρμογή του. Τελειώνοντας για την αδελφή Γιαννίδη ΑΕ για τη Vitex, θέλω να πω ότι το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο προσφέρει, είναι η γέφυρα μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρήσεων για να μπορούν να συνεργαστούν για όφελος της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, θα ήθελα να συνεργαστώ, να συγχαρώ από τα 20 μέλη που βραβεύονται, τα 9 μέλη είναι μέλη του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Συγχαρητήρια και πάλι. Και σαν επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανίων Αττικής, να υπενθυμίσω σε όλους που οι περισσότεροι είσαστε από τη βιομηχανία, επί δεκαετίες έδινε αγώνες, ειδικά για την Αττική των 84-84, άλλοτε πετύχαινε, άλλοτε δεν πετύχαινε, άλλοτε έμενε στις συμβουλές και συνεχίζει με τον καινούριο πρόεδρο να αγωνίζεται για τα συμφέροντα της ελληνικής βιομηχανίας στην Αττική. Σας ευχαριστώ πολύ.